Καλησπέρα σας. Βραδάκι Σαββάτου, περασμένες 10:30, νωρίς δηλαδή. Tigers εναντίον Spurs ή Spurs, αν προτιμάτε που λέγεται βροχή, εναντίον Tigers, 0-1 από τον Παπαευθυμίου. Είχαμε μια μικρή καθυστέρηση, όλα ξεκίνησαν όμως τώρα. Ματθαίου, Παρασκευάς, Κολυβάνος και Ανδριανόπουλος, οι 4 Spurs. Εκκλησί στον πάγκο. Παπαευθυμίου, Σαμ, Καρατζιάς και Ρασίδ. Νομίζω ο Ρασίδ είναι αυτός. Όχι, Τάρεκ. Ο Τάρεκ είναι αυτός. Όχι, ο Ρασίδ είναι αυτός. Τάρεκ. Όχι, δεν είναι ο Τάρεκ. Ο Τάρεκ είσαι σίγουρος. Α, ναι, ο Τάρεκ είναι άλλος. Ο Ρασίδ είναι στον Τάρεκ. Ο Ρασίδ είναι ο... Ναι, δεν είναι ένα το σκορ παραμένει από το καλάθι του Παπαευθυμίου. Ο Κολυβάνος έχασε την μπάλα από τον Τάρεκ και ο Σαμ θα κάνει το 0-2. Ματθαίου. Αυτό και ο Ματθαίου στο lay-up. Καραδιά γυρνάει, δεν μπορεί να ευστοχίσει. Defense φωνάζει ο Σαμ. Κολυβάνος πήρε το rebound. Παρασκευάς. Ματθαίου. Σουτάρι με τα μπλε, είναι άστοχος. Θα θέλουν και λίγη ώρα να ζεσταθούν οι Spurs. Στην πρώτη περίοδο κάτι μπορεί να γίνει. Φοβερή πάσα του Σαμ στον Τάρεκ. Και αυτός θα κάνει θάλασσα κατά το καλάθι. Έχασε το άχαστο. Ο Λιβάνος που μέσα στις μάχες πήρε το rebound. Ανδριανόπουλος. Αστοχή για τον Λιβάνος, όμως είναι σε κέρια θέση. Θα πάρει το rebound, να βάλει και το καλάθι. Το πρώτο τον Spurs μετά από 2,5 λεπτά αγώνα. 1-2. Ματθαίου, ρε κρυώνω πολύ εδώ, τι έγινε. Από πού φέρει κρύο. Παρασκευάς, αστοχή. Ματέο για τρεις, όχι. Πάσα κλείσει τις πόρτες. Εκεί είναι. 1-4. Έχασα το τρίποντο του Σαμ, να υποθέσω. Και που δεν το έδωσα. Τι λέτε Σαμ, είναι γουίσα. Γιατί έτσι μου τον είχαν πει κάπου αλλού και έτσι τον λέω τον άνθρωπο. Έχεις πρόβλημα εσύ. Καρατζιάς. Σαμ, στον Τάρεκ, βήματα. Τι βρήκε μια να φάω, ε? Τι βρήκε μια να φάω μια βραδιά σου. Κι εγώ, αλλά έχω πει θα κάνω δίνει. Κι εγώ, αλλά θέλω σήμερα να μην την κάνω. Έχω πει ότι θα αρχίσω να τρώω λιγότερο κρέας. Κι εγώ, όχι, εντάξει, στη δίαιτα δεν μπορείς να φάσεις το τρόπο. Στη δίαιτα δεν μπορείς να φάσεις το τρόπο. Θα φας λιγότερα ζυμαρικά. Ναι ρε παιδί, εντάξει, διατροφή. Ναι. Με λιγότερο κρέας. Ναι. Πράσινα. Πράσινα. Ε. Ναι, αλλά σήμερα τι θα φάμε λίγο. Πλάι μόνο πιτσαφάν. Όχι, δεν θέλω πιτσαφάν. Σουβλάκια. Μαύρη διαφήμιση τώρα κάνουμε. Σουβλάκια. Καναμπέλιψη. Λοιπόν, θα πάω για πολλά χρόνια. Χρόνια λέω. Τι χρόνια, μην άκουσα το λαϊκό. Καλά αυτό από τον Κολυβάνο. Αυτή είναι όλη. Πολύ καιρό θα να πάω. Είναι το μισό βηματάκι που επιτρέπεται από φέτο, μάλλον αυτό. Θα πάει για το 3-5. Ναι, αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι. Με παλασσινά. Εσύ θα έβλογα εύκολα, πατάτες με δύο τριαντά βγάπω πάνω, να γίνω. 3-7 από τον Σαμ,
Ενώ εμείς τα λέμε εδώ για το τι θα φάμε μετά από την κοινότητα. Ναι, είναι πολύ βαρύ αυτό. Ναι, είναι, δεν θα το πάω. Αλλά θα ήθελα. Εγώ τρώω καφέ της μαλακής, τα βαριά τα τρώμε το μεσημέρι. Πού, τα βαριά τα τρώμε το μεσημέρι. Ναι, αυτό είναι για να το φας μεσημεράκι με λίγη φέτα μαζί. Μπράβο. Ο Σαμ θα στοχίσει, Τάρεκ θα στοχίσει πάλι μόνο στο καλάθι. Και τώρα. Τώρα και για μένα, εντάξει, είναι το ευρωπαϊκό σκηνικό. Παρασκευά. Ανδριανόπουλο θα το πάρει. Δεν θα το σκεφτεί. Τι έγινε. Time out. Time out τη Spurs στα 5,5 λεπτά. Ξεκινήσαμε. Πέρασε και ο Ρασίτη στο παιχνίδι. Α το έχει στο τρίποντο που επιχείρησε. Βγήκε ο. Γεια σου. Παρασκευάς. Κάβει. Του Ματθαίου για τρεις, όχι. Παπαθήνου θα πάρει το rebound. Στο Σαμ και από εκεί για τον Ρασίτ. Παπαθήνου μέχρι μέσα 3-8. Άστοχος ο Ανδριανόπουλος και Ματθαίου όμως μαγικά θα πάρει το rebound, κάνει και το drive. Κολυβάνος για τρεις, όχι ο ίδιος το rebound. Το μακρινό rebound είναι η λύση στους Spurs. Παρασκευά θα πάρει για αυτό το σαστάκι, ευστοχή 4-8. Εμάς ποιος θα είμαστε, εμείς τη λύση πού θα κάνουμε. Η λύση είναι εδώ. Έτσι λέγεται το γραφείο που λέω, η λύση. Φάουλ του Ιωτάρεκ από τον Παρασκευά. Σαμ, ποια λύση. Τι θα φάμε. Α, Μπέργκερ. Μπέργκερ, ναι. Θα πω πού. Α, αυτό είναι το ερώτημα. Ο Λιβάνος, ας το πει. Έχουν δει τον Μπέντζαμι στο Φελάδι. Αλλά τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα δεν μας υπάρχει που υπέρχει. Καλά, λίγες δεν είναι. Πότε δεν υπάρχει εκεί. Έχει ανοίξει μπέργκη. Άντε, άντε, άντε. Ένα άλλο από την πηγά. Στην Αγία Παρασκευή. Ένα εκεί που ήταν μπαρκούντες στην πλατεία στην κάτω. Α, εκεί θα πάω, αυτό θα πάω. Το hot chicken λες. Μπράβο. Το chicken story. Πολύ καλό, πολύ καλό. Πολύ καλό, δεν το μπράβο, ωραία λύση μου έδωσες. Έχουν και τη λιβερή. Έχουν και τη λιβερή. Ναι. Ο Λιβάνος σας βρίσκεται. Θα φάμε να κρύβω. Μια μέρα μάλλον πολύ καλύτερο από εκεί. Αυτό μου θύμιζε KFC, αλλά στο πολύ νόστιμο. Και πολύ πιο καθαρό. Να πάρει. Αστοχή ο Ματθαίου, το 4-9 παραμένει, δεν έχει αλλάξει το σκορ. Γι' αυτό τα λέμε εδώ πέρα. Μπορεί όταν βλέπετε να σας ανοίξει ο Ρέξιος αν θα βάλει ένα τρίποντο, 4-11. Να έχετε κάτι μαζί σας να φάτε. Backyard που λέγεται νομίζω. Πού? Εκεί. Ένα που είναι με... με πίτα κορφίλιας. Πολύ δυνατό. Α, σε αυτό λες, ναι. Ο Κολυβάνος θα βάλει άλλο ένα από την πολύ. Σταθερός ο Κολυβάνος. 5-11. Έχει και μια ωραία φυσκαριά εδώ, το home barbecue. Αυτό τι είναι. Αυτό είναι κάνει μόνο ψητά. Δηλαδή έχει να δείξει κοτόπουλο και τέτοια. Σάμα στο χεί τώρα. Και μόνο καλαμάκια. Α, πολύ. Ωραία, πάρα πολύ. Πού. Στην Πεζοδιοφόρο Πεντέλης. Α, οκ. Okay. Ματθαίου για τρεις. Όχι. Αλλά το τυπάνω είναι στον Ανδριανόπουλο. Θα στάρει για αυτός για τρεις. Με ταμπλό. 7-11 τον Ανδριανόπουλο. Σαμ, όχι. Το Λιβάνος φοβερά, μαχητικά πήρε το Λιβάνο τον Ρασίν. Παρασκευάς μπλόκα από τον Ρασίν. Ματθαίου. Θα πάρει άλλο ένα τρίποντο μέσα και αυτό 9-11 με τα συνεχόμενα τρίποντα των Spurs. Πλησιάζουνε στο μείον 2. Ο Σαμ για την απάντηση, όχι, Ρασίν. Με ταμπλό, ρε, με ταμπλό λέω από κοντά, κατά το καλάθι έφτασε 9-12.
Ματθαίου νέο, όχι όμως εύστοχο. Α, και ο Φάρα έχει περάσει στο... Φάρα. Ο Σάμ θα βάλει το καλάθι. Μάνος, ωραία ενέργεια. Για το 10-13. Μπήκε. Α, έρβολα από Σαμ. Ανδριανόπουλος θα στοχίσει. Απαρτινίζει ο Σαμ, μπαίνει μέσα με ταμπλό, ωραία εκτέλεση. 10-14, ο Ματέο όμως απαντάει αμέσως για το 12-14. Φάουλ θα πάρουν. Λίγα φάουλ στο παιχνίδι. Τι έγινε, πάμε. Ο Σαμ στην τελευταία επίθεση με την πρώτη περίοδου. Όχι, δεν θα είναι τελευταία. Η πρώτη είπα. Παπαευθυμίου για το 12-15. Α, 12-16. Αυτή θα είναι η τελευταία επίθεση του πρώτου του δεκαλέπτου. Ο Κολυμπάνος πρέπει να βγει έξω. Βγήκε. Αστόχησε ανισπέρση του Παπαευθυμίου. Στο Φάρα. Από εκεί στο Ρασίντ. Αυτό θα πάρει το σουτ. Αστοχή. Και ελέγξη του πρώτου δεκαλέπτου. 12-16 μπροστά. Η Τάγκερ. Θέζουμε. Παίζουμε λοιπόν, όπως είπε και ο Ρεφ. Άλλος ένας πες είναι ο Εσκεντζή. Εσκεντζής. Ωραία, τα βρήκαμε. Εσκεντζής και ο άνθρωπος. Δεν είναι ακριβώς γκρι, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο ροδοκόκκινο κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Αυτό που φοράει. Δεν είναι και η εποχή των επιτροπίων. Το επιτροπίο τι είναι. Δεν είναι κάτι καλό για το επιτροπίο. Από τα βάφλα. Έχει τα βαφλάκια αυτά. Με μια μπαλίτσα. Δεν είναι εποχή. Ναι, μια χαρά τρώγω τα βαφλάκια. Τα και τα βαφλάκια πάντα είναι εποχή. Τι είναι. Παρασκευάς δεν μπορεί. Ο Λιβάνος και ο Τριμπάντ εκτονίζει. Το σκορ δεν έχει αλλάξει αυτό το πρώτο 1,5 λεπτό. Φάουλο Παρασκευάς. Εδώ δε. Τέλειξε. Όχι. Παραμένει. Πιο σκληρά έχουν μπει δύο ομάδες στο δεύτερο 12 λεπτό. Τα φάουλ όσα σχεδόν είχαν γίνει στην πρώτη περίοδο έχουν γίνει ήδη σε 3 λεπτά.
άλλο φάουλ. Νέο τρίποντο από τους Tigers και τον Παπαρθυμίου. Καραζιά, κοίτα από τις 4. Δύο. Α, δύο, από τις 4 από πάνω. Ο Καραζιάς λοιπόν το έβαλε το τρίποντο. Μέσα δεν μπορεί. Ωραία βρίσκει την Καραδιά. Και αυτό έχει βάλει τους 4 τελευταίους πόντους της ομάδας του. 13-20. Αλλά 15-20 κατευθείαν από τον Παρασκευά. Και 15-22 Ρασίτ. Ξυπνήσαν οι επιθέσεις των δύο ομάδων. Προλαβαίνουμε. Λάθη και φάουλ τώρα από τον Κολυμπάνο, 16-22. Θα προβροχεί τα καλάθια στο δεύτερο 12. 16-23 είναι μεταξύ τώρα, αμέσως. Παπαρχημίου, Παπαρχημίου και Καραδιάς είναι αυτοί που μονοπολούν το επιθετικό κομμάτι της ομάδας σε αυτό το σημείο. Ματθαίου 18-23. Πώς πάνε και βρούκα στην Κυριακή. Νευρικός. Νευρικός. Συγκράτητο. Δεκαεννιά 23. Παρασκευάστηκαν αυτός που ευστόχησε. Πάνω είναι κλεισμένος από τον Ρασίτ, τον Εσκεντζή. Αυτό στο Ματθαίου για το 21-24, όχι με τα μπλε δεύτερα από τον τρίποντο. Εσκεντζής από κοντά στο κύριο. Προσπαθείς για τον rebound, δεν μπορεί να τα καταφέρει. Καρατζιάς θα βάλει και δεύτερο, όχι θα δώσει τον Παπαϊθυμίου και αυτός. Το καλάθι, 19-25. Παρασκευάς, 21-25.
αλλαγή για τους μαύρους. Ο Ρασίδ δεν μπορεί να βρει το δρόμο προς το καλάθι. 29-25 παραμένει. Ματθαίου στον Κολυβάνο, δεν περίμενε την μπάσα, ήταν και κακή. Θα περάσει εκτός. Τάρεκ που έχει περάσει το παρκέ. Ρασίδ, Καραδιάς και Φάρα. Καταλήξει το καλάθι, 21-26. Καρατζιάς συνεχίζει το επιθετικό του κρεσέντο. Πάντως μην νομίζω ότι είμαστε μόνοι. Το Χατζηγεωργίου. Χατζηγεωργίου, κανονίζε μάσα. Ναι, 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 όντως. Με το Κίμι, ο Κύπεστος... Λίμνος, Λίμνος Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός, κάτι τέτοιο. Παναθηναϊκός, Λίμνος Ολυμπιακός. Κολυβάνος. Μαθαίου μια δύσκολη ενέργεια, Κολυμπάνος θα πάρει το επιθετικό rebound, θα στοχίσει νέο επιθετικό rebound και πάλι άστοχος, σπιδάκι για τρίτο, το παίρνει και εμείς. Παρασκευάστε. Για τρεις αστοχή, Κολυμπάνος, είναι παντού ο Κολυμπάνος, τρέχει για όλες τις μπάλες. Παρασκευάστε. Το παίρνει και εμείς, μπάρα του Μαθαίου. Εδώ του πήρε όχι το πορτοφόλι, του πήρε τα πάντα όλα. Τι έγινε. Φάουλ. Φάουλ και μια βολή. Ρασίδ εφοχή στη βολή 21-28. Ο Λιβάνος. Κολυβάνος, πολύ ωραία. Δεν μετράει όμως το καλάθι. Παρασκευάσα στο χ, καραβιά το μάζεψε. Καραβιάς μέσα και αυτό, 21-30, φοβερό σήμερα. Δέκα δευτερόλεπτα μένουν για την περίοδο. Βάνος πάει μέχρι μέσα να πάρει το φάουλ. Ο Θεός δεν πάει να φορά παρασκευάσει κατευθείαν για τρεις. Μέσα! 23-30. Ρασίτ. Πάει για τον μπάζερ, όχι. Λύση λοιπόν της περίοδου, 23-30 μπροστά. Οι Tigers. Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίχρονο, μπροστά είναι οι Tigers με 7 πόντους. Έχουν βρει περισσότερες λύσεις από Σαμ και Καρατζιά.
φοβερή επιθετικά και δύο και ο Παπαϊθουμίου βοηθάει. Ενώ, όχι, εδώ είναι λάθος. Ενώ οι Spurs έχουν πολύ βεσλήσει από τον Κολυβάνο που είναι παντού στα rebound. Ο Μακρέου και ο Παρασκευάς, αλλά είναι πίσω με 7 πόντους. Τάρεκ, οχ, το χασε. Μάλλον δεν το χασε, πήγε και βγήκε μπάλα. Κολυβάνος, μέχρι μέσα. Αστοχή ο ίδιος το rebound, αυτό που λέγαμε και άλλο rebound εκεί από να μέσα σε 3 τάγκερ. Παρασκευά στον Κολυβάνο με ταμπλό. Ακούει και τα γαλλικά της η μπάλα. Δεν μπήκε με τίποτα μέσα. Παρασκευάς είναι άστοχος. Ρασίτ. Σαμ για τρεις. Είχε ώρα να συνδεθεί με το καλάθι. 23-32. Και αλλαγή. What happened? Το βρήκαμε. Είχαμε γεννήσει μια πορεία για την μπάλα στο ημίχρονο και τελικά λύθηκε. Το 3-33 τώρα. Παρασκευάς για τρεις, όχι. Τάρεκ μαζεύει. Ρασίδη το σκέφτεται, εκτελεί αστοχή. Παρασκευά. Πήγε το προσωπικό του αντίπαλο εκεί που δεν μπορούσε να τον αντιμετωπίσει και έβαλε το καλάθι ο Παρασκευά. 24-33. Ο Φάρα γυρνάει, αστοχή. Ο Λιβάνος. Παρασκευά. Κοντό το lay up. Μπάλα είναι για τους Spurs. Ο Λιβάνος στον Παρασκευά για αυτό στο Ματέου. Κακό, ο Λιβάνος όμως το επιθετικό rebound για το 25-33. Φάρα γυρνάει ευσοχή. Πανηγυρίζεται από τον Καρατζιά στον πάγκο. Αδριανόπουλος κατευθείαν για τρεις. Έτσι έχει κερδιθεί το κλείδι να ξέρεις. Αλλά δεν είναι... Άρα, κάθε μέρα τα γεννιού παρασκευάσεις. High percentage. Τάρεκ. Κέραση εδώ. Μπλοκ από τον Παρασκευά. Πώς έγινε αυτό, πώς έγινε. Ματθαίου για τρεις, όχι. Τάρεκ. Σαμ για το Ρασίδ. Και έγινε... Μας γράψει, μας γράψει. Κολυβάνος, αστοχή. Με ματιάσαμε. Σε τόξο, το έχει ρεκόρδο. Thank you.
Καλάθι μέτρησε και μία τεχνική ποινή ο Φάρνεξ. Okay. Την έβαλε. Για να μάθω να μιλάω. Ματθαίου 23-38 ξέχει διαφορά. Ίσως θα έχει πάει στους 12 τώρα με το καλά του Ματθαίου. Σε 7.38, ακόμα περισσότερο νούμερο. Σαμ. Με ταμπλό, Σαμ αφού ξεμαρκαρίστηκε. 27.39. Για το Ρασίλ δεν μπορεί, η καραδιά που πέρασε πάλι στο παρκέ. Αστοχή. Από κοντά εξεπαθείς αυτός ο κύριος Ολιβάνος. Σαν πολύ ωραία πριν την πάσα του Ρασίδα, αλλά ήταν άστοχος. Χελάκι, ναι. Πριν 10 χρόνια να πάρει. Ματθαίου, γιατρής, όχι. Παρασκευάς. Τον Ανδιανόπουλο, αυτός θα το βάλει. 28-39. Στο 40 για τους Tiger. Ρασίδ, όχι, το Λιβάνος. Καλάθι, 29-41. Πολύ μιλάνε οι παίκτες. 30-42, τι, για πες μας. Έχουν επικοινωνία σε ομάδα. Έχουν επικοινωνία, ναι. Κολυβάνος δεν μπορεί να rebound. Κοιτάει πάλι ο διδίκτα και μία τεχνική ποινή. Πιο πολύ ασχολείται με τον διδί παρά με τον μπάσκετ τώρα ο Κολυβάνος.
μπάλα είναι για τους Tigers. Σάμ ήταν να στους πάσκευας. Στο σκόρο, σαν θα το ξεκολλήσει, όχι, ο Φάρα, ούτε ο Φάρα, ο Λιβάνος. Φάουλ, μόλις ο τρίτος στην περίοδο. Αλλαγή ζητάει ο Σαμ. Δεν αγγίζει, δεν φοβάται. Είναι, στο 20 πρέπει να σταματήσει. Πάρε. Βάνος. Ανδρέου για τρεις, όχι δεν θα πει. Παλεύει για το rebound, την έσωσε την κατοχή. Ανδριανόπουλος για τρεις, ούτε αυτός και λήξη του περίοδου 30-43. Οι Tigers θα τάνε το προβάδισμα. Γραμμή, όπως ακούσατε. Φορτσάρι. Ναι, επιστρέχει κανονικά. 30-43, ξεκινήσαμε και την τελευταία περίοδο. Οι Tigers κρατάνε το προβάδισμα σε όλο τον αγώνα. Δύσκολα θα υπάρχει ανατροπή, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Απρόβλεπτη ομάδα οι Spurs, έχουν και 12 λεπτά. Το ξεπαγιάσει πάντα. Μια σομπούλια εδώ θα ήταν ωραία. Ένα αερόφυλλο. Μια κουντέλ. Ένα αερόφυλλο. Ο Λιβάνος το έκανε. Ζάμπολ. Το Δελάκι λέει, οπ, άμα το έκανε και αυτό θα με τρελαίνε. Σουτάρισε από την κορυφή ο Λιβάνος. Σουτάρι το 11 από την κορυφή. Το βάλω ο Λιβάνος δικιά του μπάλα. Δυστυχώς δεν μετράει. 43 παραμένει. Ποιος να βγει με τα δύο πόδια, ρε παιδιά. Μετράει. Αφού είχαν αυτή η κατοχή. Παιδιά, θέλω να είμαστε... εντάξει, νομίζω ότι μέτραγε εγώ το καλάθι. Ματθαίου δεν θα το βάλει. Ανδριανόπουλος. Είδε τον Παρασκευά. Δεν έχει... θα σου εξηγήσουμε. Πριν το μπει, δεν μπει. Είχαν κατοχή. Δεν άλλαξε ποτέ η κατοχή. Καρατζιάς. Σε τιμότητα. Έτοιμος να πεταχτεί πίσω από τον πάγκο. Τρέχεις σαν κύλι να πάει στον πάγκο, να δεις τον πάγκο. Δεν ξέρω για να σε πάγκο. Δεν κάπου το έχω δει αυτό. Ματθαίου. Το 30-43 του 30 λεπτού δεν έχει αλλάξει. Έχουμε παίξει 2,5 λεπτά στην τρίτη τέταρτη περίοδο. Παπαευθυμίου με τα μπλό, ούτε αυτός. Παρασκευάς Ματθαίου, αλλά το Παπαευθυμίου θα τους πάρει την μπάλα. Σαν να λέει το καλάθι, δεν θέλω άλλο. Δεν θέλει. Να το, όχι, μόλις το πες το ρούπιξε το καλαθάκι του, 30-44. Μην μεταρρυπωρείτε να πεις. Φάουλ τώρα. Τρία φάουλ ήδη για τους Tigers. Γκολ φάουλ από τον Κολυβάνο.
Και η βολή μέσα, 32-44. Τώρα η μπάλα για ποιον είπε, για τους Spurs, χάσαν το τρίποντο. Δεν είναι άκοφτη. Δεν ήταν άκοφτη. Τον Ματέο 33-44. Ματέο για 3, μέσα 35-44. Άλλο τώρα για τους Tigers που επαναφέρουν τη διαφορά στους 10 πόντους. Αλλά ο Ανδριανόπουλος φωνάζει παρόν στην επίθεση της ομάδας του. 36-45. Τι να κάνει ο Γρήφος, ο Χολιβάνος. Καρατζιάς για τον Τάρεκ. Αυτό σταματάει, αστοχή. Άμυνες είναι, φωνάζει ο Εσκιντζής από τον πάγκο, για να δούμε, είναι δύο άμυνες. Λάθη, 37-45 και time out για τους Tigers. Να που γυρνάει λίγο η ψυχολογία. 6-40 μένουν για τη λήξη. Σαμ αστοχή στο τρίποντο. Ο ίδιος το rebound όμως. Σαμ αστοχή και από κοντά. Παρασκευάς. Για 3 ο Ματέου. 39-45 και το μείον 14 έχει γίνει μείον 6. Το μείον 6 παραμένει για τους Spurs. Έχουν ευκαιρία να δείξουν ακόμα τη διαφορά. Ματέου από εκεί που έβαλε πριν. Αστοχή τώρα. Κολυμπάνος δεν το πίστεψε εδώ. Θα την έπαιρνε την μπάλα. Τάρεκ για τον Σα. Και πάλι Τάρεκ μέχρι μέσα. Πολύ ωραίο καλάθι. 39-46. Φάουλο Τάρεκ τώρα στο Ματέου. Καλάθι και φάουλο. Όχι. Παρασκευάζει μια πυρέτα ήταν αυτό. Σαμ με το δεξί, όχι. Παρασκευάζει το Ματέου. Από την κορυφή, δεν το πολύ σκέφτεται. Αστοχή Κολυμπάνος, πολύ ψηλά. Παρασκευάζει νέο τρίποντο. Ούτε αυτό. Κολυμπάνος νέο φυσικό rebound. Δεν ξέρω, πρέπει να έχει πάρει πάνω από 15 φυσικά rebound. Μαγνήτη, κράτη. Φάουλ του 7. Δεν μετράει το καλό. Δεν... Ναι. Πολύ είναι. Όχι, δεν είναι. Πολύ, δεν ήταν επιθετικό φάουλ. Απλά το έδωσε σαν παίχτη από αυτό που είχε την κατοχή. Εσκεντζής με ταμπλό, ναι. Και έτσι ένας πόντος είναι.
χαρά μου. Τη διαφορά στου 6 πάλι. Και πάλι, εγώ έλεγα πριν ότι είναι στου 6 τώρα, είναι στου 6 και στου 7. Εντάξει, δεν πειράζει. Μάθουμε κάποια στιγμή. 3 δευτερόλεπτα ο Τάρεκ. Έχει σηκώσει το φάουλο για... Έχει σηκώσει το χέρι για φάουλο ο Σκιτζής. Αλλά είχαν προηγηθεί τα 3 δευτερόλεπτα. Λιώνω. Μαθαίο θα δεχτεί το μπλοκ από τον Τάρεκ. Αλλίωση, εντάξει. Φάουλο Σκιτζής. Δεν μετράει το καλάθι. Καλή αποστολή. Πού στείλαν τον Τάρεκ πάνω στο Ματέο. Α, στο Ματέο, ναι. Σαμ έχει χάσει δύο από αυτά που λέμε ότι ο Σαμ δεν τα χάνει. Παπαευθυμίου. Δίνει μπάλα, έβγαλε την μπάλα Παπαευθυμίου. Παρασκευάς. Γυρνάει, βρίσκει τον Εσκεντζή και αυτός θα το βάλει το γαλαθάκι. Γιατί όχι. 41-46, τώρα στο μείον 5. Αλλά τρίποντο μακεριά το θεωρώ αυτό. Ένα, πάταγε. Α, συγγνώμη, εγώ δεν είδα καλά. 41-47 από τον Σαμ. Ο Λιβάνος αυτό είχε σκεντζής με ταμπλό. Και με χέρι να μένει. Μετά την εκτέλεση αυτός είσαι ρε σκεντζή. Φάουλ. Και το φάουλ θα κάνει σωστά τώρα εκεί γιατί είχε μειονέκτημα απέναντι στον Τάρεκ. Και το φάουλ το κάνει και το χέρι. Έτσι. Και το ταμπλό βάζει όλα. Και τη βολή την έβαλε. Νέο φάουλ, όχι. Δεν ήταν φάουλ. Σαμ θα βάλει το καλάθι. Δυνατή σύγκρουση Μαθαίου με Σαμ. 48-42. Παρασκευάς δεν θα μπει. Κολυμπάνος πάλι πάει να το πάρει ο Λιμπάνος εκεί ανάμεσα σε δύο μαύρους, δεν τα κατάφερε. Ρασίδ, τον Σαμ. Καθάρισε το μάτι. Τέσσερις συνεχόμενοι πόντοι από το 42-46 στο 42-50. Μάλλον το 41-46 το έκανε 42-50 ο Σαμ. Μαθαίο αστοχή. Κολυμπάνος το πήρε και αυτό 43-50. Ο Τάρεκ τώρα πήρε το λοιπόν και η μπάλα είναι για τους Tigers. Σαμ μέσα 43-52. Ο Σαμ πήρε έχει τους τελευταίους 6 πόντους της ομάδας, την πήρε από το χεράκι και την πήγε στη νίκη. Εσκυρτζής αστόχησε πολύ πάνω, άλλο ένα rebound 44-52. 44-54, ξέφυγε ο Σαμ ανεξέλεγκτος στο τελευταίο τρίλεπτο, ασυγκράτητος, είπε ό,τι θέλετε, εξωγήινος, διαστημικός, όλα αυτά μαζί. Σε δύο λεπτά έβαλε 10 πόντους, όχι 10, 8 πόντους. 40, ήταν 41-46 και το έχει κάνει 44-54, όλη η δική του πόντη για τους Tiger. 46 μέχρι το 54. Παρασκευά μέσα. Ένα λεπτό μένει. Η νίκη είναι για τους Tiger. Αυτό μέσα από το Ρασίδ. Ματέο να μειώσει 46-55. Από μία επίθεση έχουν η κάθε ομάδα για να τελειώσει το παιχνίδι. Το τελικό σκορ μόνο μένει να μάθουμε. Τον νικητή τον ξέρουμε. Έδωσε την νίκη ο Σαμ, θα το πάρει και ένα τίποτα ακόμα. Θα στοχίσει Τάρεκ. Ήρθε αυτός μπορεί. Λιβάνος. Ματέου για τρεις, όχι. Ρασίδ. Α, θα σουτάρει. Αστόχησε και 46-55, αυτό είναι τελικά το τελικό σκορ. Τάγκες θα πάρουν την νίκη. Καλό σας βράδυ.